Λοιπόν, έλα εδώ να καλημερίσουμε εδώ του μας. καλεσμένου μα. Κυρία Φωτεινή Πιπιλή, σα αναφέραμε κιόλα. Καλημέρα, καλημέρα. Την καλημέρα μα και από κοντά. Και ο κύριο Παναγιώτη Κουρουμπλή. Καλημέρα σα, κύριε Κουρουμπλή. Και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Λοιπόν, ε, γίνανε πολλά και διάφορα στη Βουλή. Γι' αυτό και θέλαμε λίγο να τα, να τα συζητήσουμε και έτσι και να τα, να τα σχολιάσουμε. Όχι, ε, με είχατε καλέψει πριν. το ήταν και αυτό, διάφορα. ναι. Απλά έτυχαν, μεσολάβησαν κάποια πράγματα στη Βουλή όπου. Έχουν σχολιαστεί ποικιλό και έχουν ε, Πώ να το πω τώρα, τα έχουν αποκρούσει και πάρα πολύ με διάφορους τρόπους Τώρα δεν ξέρω τι μηνύματα έχετε λάβει εσεί. Εγώ άκουσα και τον κύριο Τσίπρα από το βήμα της Βουλής πάντως να λέει διάφορα πράγματα για όσα συνέβησαν και το επεισόδιο. Με ευγένεια είναι η αλήθεια. Με ευγένεια. Και αυτό με συμπαθεί το... και πολύ. Εντάξει, και, και το εννοεί. Και φάνηκε αυτό. <laughs> να δούμε <laughs> λίγο το συγκεκριμένο στιγμιο... το συγκεκριμένο περιστατικό για να το σχολιάσουμε, <laughs> κυρία Βουλή. Ναι, ναι. Γιατί δεν σας έχουμε δει και δεν έχουμε την άποψή σα. Κυρία... Κυρία Πιπιλή παρακαλώ να πάτε στη θέση σας Παρακαλώ να πάτε στη θέση σας Ελάτε 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 Ησυχία. Τώρα τι είναι αυτό έλα αν μπορείς Ισυχία Ζηλέψαμε το τη βουλή της Τουρκίας τώρα Μάλιστα. Λοιπόν, θέλετε να μα πείτε τι ακριβώ συνέβη τώρα, Γιατί. Εντάξαμε. Πρώτα απ' όλα, λείπουν κάποια δευτερόλεπτα πριν, διότι εγώ διέσχισα πολύ μεγάλη απόσταση. Για να πάω στο συνάδελφο, που απλώ κατάλαβα ότι είναι ΣΥΡΙΖΑ, δεν τον ήξερα ποιο είναι, να του εξηγήσω με πολύ χαμηλή φωνή. Είδα ότι δεν φωνάζω, ούτε κτυπιέμαι να του πω ότι εγώ δεν φοβήθηκα προσωπικά τη Χρυσή Αυγή που πέρασα τα πάνδυνα την uh, τριετία 12-15, με δύο επιθέσεις στο σπίτι μου, χρυσαυγητών, με προπυλακισμούς και απειλές μέσα στη Βουλή, με ύβριες και γεμπελικές λάσπες του τύπου «Κάτσε κάτω, είσαι πιωμένη» που εξτόμισε ο, ο, ο Κασιδιάρης μέσα στη Βουλή. τον άλλων δύο βουλευτών που είναι όλοι μαζί παρέα τώρα στο κοριδαλό, που ένας μου έκανε το περίφημο «Θα σε σφάξουμε σαν αρνή» και ο άλλος μου είπε ότι θα με πυροβολήσει και όλα αυτά γιατί εγώ έχω το παράσημο, το δικό μου προσωπικό παράσημο. Από το 2012 ήμουνα η μόνη και η πρώτη βουλευτής που είπα ευθέω δημοσίω ότι η Χρυσή Αυγή είναι ένα ναζιστικό μόρφωμα και θα πρέπει να την αποκλείσουμε από την κοινοβουλευτική συμπεριφορά. Όχι από το κοινοβούλιο δεν μπορούσαμε γιατί ήταν εκλεγμένοι. Αυτό όπω καταλαβαίνετε με προκάλεσε, αλλά ήμουνα τόσο αποφασισμένη που είναι γνωστό αυτό. Όταν έγινε η δολοφονία του Φίσα, πήγα μόνη μου με ένα φάκελο να, με βίντεο και φωτογραφίε και κείμενα, και κατέθεσα στις ανακρίτριες, την κυρία Κλάπα και την κυρία Δημητροπούλου, ένα συγκλονιστικό φάκελο και με ευχαρίστησαν και πάρα πολύ γιατί τις βοήθησα με αποδείξεις να οδηγήσουν την πρώτη, δηλαδή, το στη... ότι στη... πήγε μετά ε, ως εγκληματική οργάνωση. Ναι, αλλά τι συνέβη Εδώ, τώρα, το Όταν λοιπόν, μα για να καταλάβει ο κόσμος πρέπει να ξέρει γιατί δεν υπήρχε περίπτωση αυτό το τραμπουκισμό, τον χρυσαυγητικό, αποδημοκρατικό εννοείται κόμμα μέσα στη Βουλή, από το βουλευτή Σερών, δεν θα το άφηνα έτσι. Γιατί γυρίζει, ενώ εγώ εκείνη την ώρα καθόμουν ακριβώ στη θέση μου και μάλιστα έπαιζα με το κινητό. Ναι, η αφορμή πια ήταν, εμεί δεν καταλάβαμε. Γιατί γύρισε και μου έκανε το νόημα του Κασιδιάρη ότι είμαι πιωμένη. Αυτά λοιπόν τα θέματα αξιοπρέπεια είναι πάνω απ' όλα. Και εγώ δεν είμαι κανένα γυναικούλα, όπω ξέρετε πολύ καλά. Και ούτε έχω κανένα δωτό βιογραφικό για να είμαι στη Βουλή. Δεν μπορούσα να τα αφήσω έτσι, διότι αν δεν το έκανα εκείνη την ώρα να τον πλησιάσω χωρίς φωνές και του είπα, επαναλαμβάνω, εγώ δεν φοβήθηκα τη Χρυσή Αυγή και τον κασιδιαρισμό. Εσένα όμως θα σου πω ντρέπομαι που είσαι Χρυσαυγήτης μέσα σε αυτή τη Βουλή και μάλιστα του ΣΥΡΙΖΑ. Απλά όμω να πούμε εδώ ότι είχε προηγηθεί η ομιλία του αρχηγού τη αξιωματική αντι... αντιπολίτευση, την οποία διακόπτατε. Όχι βέβαια, τα έχετε γι' αυτό σα λέω. Όταν... Έτσι δεν έγινε. Όταν όχι δεν είναι καθόλου. Εγώ διέκοψα δύο φορέ την πρωτολογία του κυρίου Τσίπρα με συνειδητέ παρεμβάσει. Το πρώτο όταν άρχισε να αναλύει σε μένα, σε μένα εννοώ στου δημοσιογράφου, ότι οι δημοσιογράφοι είναι ελεύθεροι να γράφουν το οτιδήποτε και όποιος προσβληθεί απλώς να πάει στη δικαιοσύνη. Και του φώναξα τρεις φορές και το άκουσε ότι αυτό είναι ο ορισμός της γεμπελικής δημοσιογραφίας. Δηλαδή, πες, 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 κάτι θα μείνει. Και το δεύτερο, πάντα στην, τροπολο... στην πρωτολογία, εδώ το επεισόδιο, το, επεισόδιο, το συμβάν, Έγινε στην τριτολογία των αρχηγών. Ναι, υπήρχε όμω και, αν καταλάβαμε καλά, και από τι εικόνε, υπήρχε και μια αντιπαράθεση και με βουλευτήνα του. Όχι, ήταν αγελ... αγελοποιημένη συμπεριφορά αρκετών, οι οποίοι δεν ήξεραν Εντάξει, κάποι... ότι εγώ ναι. προσέγγισα για να του πω στα ίσια αυτό. Ούτε φώναξα, βλέπετε, ούτε του κάνω κινήσει. Ο κύριο Οικονόμου μετά με τράβαγε, νόμιζε ότι θα. Ναι, είδαμε το κυβερνητικό εκπρόσωπο που σηκώθηκε. Καλά, εντάξει, μακρίνι, ναι. το έκανε γιατί δεν ήξερε εγώ τι πήγα να του πω. κόφτο γιατί είναι χρυσαυγητισμό από την πλευρά βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν υπήρχε Κύριε περίπτωση Κουρουμπλή, να καταφέρω. Να ρωτήσω τον κύριο Κουρουμπλί. Η κυρία. και να ολοκληρώσω. Ναι. Ενημέρωσα αμέσω την κυρία Γεροβασίλη, με την οποία έχουμε εξαιρετικέ σχέσει από παλιά. Εντάξει, δεν θα σου πω τι μου είπε. Απλώ το ανέλαβε ω γραμματέα κοινοβουλευτική ομάδα. Να του επιπλήξει. Ακούστηκαν. Να του επιπλήξει. Δεν τη ζήτησα εγώ αυτό. Εγώ την πήρα να την ενημερώσω και να προσέχει γενικά τέτοιου είδου συμπεριφορέ. Όπω θα έκανα να έπαιρνα και το δικό μα γραμματέα. Αν από τη Νέα Δημοκρατία τέτοιε χρυσαυγήτικε συμπεριφορέ. Και η κυρία Σιάνα Γνωστούλη, η οποία φαίνεται είχε σηκωθεί, ούρλιαζε, έκανε, έρανε, δεν έβρισε η κυρία. Άλλη. Κυρία του ΣΥΡΙΖΑ, έβρισε και την επετίμησε και ο πρόεδρο. Ακούστηκαν κάτι μωρή, κάτι. Εν περιπτώσει. Και η κυρία Σιάννα Γνωστοπούλου με πήρε τηλέφωνο και μου ζήτησε εκείνη προ τη μύτη συγγνώμη, γιατί δεν ήξερε τι ακριβώ μου είπε ο συνάδελφό τη. Το γεγονό είναι Εγώ το καθήκον το έκανα. Ο κύριο Κουρουμπλή με ξέρει, εγώ τον ξέρω. Κύριε δεν συνηθίζω τέτοια τι δέκα πω, χρόνια. Εγώ, τι, τι να πω εντάξει, ε, αυτά γενικώ δεν συνηθίζονται μια, τώρα. Ένταση, ε, ήταν αρκετά ζωηρή η φωτεινή. Για στην πρωτολογία δύο φορέ που την υπενθύμησε ε, ε εντάξει, ότι τον κύριο για να, να τον παρακολουθήσει το, 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 ο να κύριο, κύριο Τσίπρα. Είναι ο αρχηγό τη αξιωματική αντιπολίτευση, ο Γκέμπελ. εντάξει, και λίγο. Όχι, δεν είπα τον κύριο Τσίπρα, είπα γκεμπελική δημοσιογραφία. Ε, 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 εγώ εκείνο που άκουσα φωτεινή ήταν τον πρόεδρο τη Βουλή, τον κύριο Τασούλα, να σε ανακαλεί στην τάξη. Ανακάλυψε, όχι, είπε να πάω στο έδρανό ε, ναι. μου και πολύ σωστά. Ε, ναι. Αλλά δεν είπατε. σω αυτό ότι είπε, Τώρα, μην αν, ακούω αν, έκανε, αν έγινε τέτοια. Ιδέες, εγώ, δεν Α, Αν έγινε Κακό. Λοιπόν, όταν μου κάνουν οτιδήποτε. Αν έγινε τέτοια. τέτοια... Ε, ε, Εσεί τι λέτε, να τρελάθηκα μετά από 10 χρόνια, κύριε Χουρουπλή χωρί λόγο. Λοιπόν, έλειξε το θέμα. Πάμε στα άλλα τώρα.